Στα δίχτυα τον είχε, είπε σε 50χρονη ξενοδοχό υπάλληλο από το Ηράκλειο, όταν θέλησε να αγοράσει αγροτικό. Αντιθέτως όμως είδε τα χρήματά της να κάνουν φτερά μέσα σε δευτερόλεπτα. Όπως περιγράφει το θύμα στην Κρήτη TV, είδε σε αγγελία σε ηλεκτρονική σελίδα ένα φορτηγάκι το οποίο θέλησε να αγοράσει η οικογένειά της εναντί του ποσού των 7.000 ευρώ. Η ίδια έστειλε προκαταβολή 500 ευρώ για να ξεκινήσει τη διαδικασία της αγοράς. Συμφωνήσαμε με αυτή την προκαταβολή να μπει το αυτοκίνητο στο πλοίο και να το παραλάβουμε την Κυριακή το πρωί. Αφού μου έστειλε στο Viber ένα τιμολόγιο που φαινόταν να είχε κοπεί στο όνομά μου, κατέθεσα άλλα 2.860 ευρώ για το τιμολόγιο με τη συμφωνία να παραλάβω το αυτοκίνητο άμεσα. Το Σάββατο, θρασίτατος απατεώνας από την Πελοπόννησο τηλεφώνησε ξανά στην 50χρονη, ζητώντας αυτή τη φορά άλλες 3.600 ευρώ πριν το φορτηγάκι μπει μέσα στο πλοίο. Το θύμα κατάλαβε πλέον ότι είχε πέσει θύμα απάτης, καθώς από τη στιγμή που αρνήθηκε να καταθέσει τα υπόλοιπα χρήματα στο λογαριασμό μιας γυναίκας, έγινε καπνός. Πιάστηκα κορόιδο. Μου φάνηκε ρίσκο να καταθέσω άλλα χρήματα, αλλά τελικά την πάτησα κι εγώ. Υπάρχει πρόβλημα. Το έχω ακούσει περιπτώσεις. Και ειδικά με τα links αυτά που στέλνουν σε social media κλπ. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θύμα απάτης από δίθεν λογιστή έπεσε και ένας 43χρονος από την Αλβανία, κάτοικος της περιοχής της Χερσονήσου. Δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο που παρίστανε το λογιστή, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι δικαιούται Market Pass. Έτσι τον έπεισε να του δώσει όχι μόνο τον τραπεζικό του λογαριασμό και τον αριθμό της κάρτας του, αλλά ακόμη και το PIN. Μέσα σε δευτερόλεπτα ο δράστης έκανε ανάληψη τα 500 ευρώ που υπήρχαν στο λογαριασμό και φυσικά έγινε καπνός. Καλό θα ήταν οποιοδήποτε θέλει να κάνει μια ηλεκτρονική συναλλαγή, επειδή δεν ξέρει ποιος βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτής της συναλλαγής, να ταυτοποιεί τον υποψήφιο πολιτή ή αντίστοιχα αγοραστή αν βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση. Οι απατεώνες εξακολουθούν να σαρώνουν στο νησί παρά τα επανειλημμένα κρούσματα. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, μια γυναίκα στην περιοχή των Χανίων έπεσε θύμα των επιτίδιων όταν επιχείρησε να αγοράσει μία τροχοβίλα. Μου έχει τύχει περιστατικό, μια γιαγιά, την πήρανε τηλέφωνο ότι κάτι έπαθε η νύφη της. Με πήρε τηλέφωνο η γυναίκα, βοήθεια, έκλαιγε. Το κατάλαβα, ευτυχώς.